να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί με την αγαπημένη ηθοποιό, την Κέτι Φίνου, η οποία λέει ότι η μάνα της δεν την πίστευε. 16 ετών είχε υποστεί την σεξουαλική αυτή κακοποίηση. Παρακαλώ. Ακούσει για κάποιον βιασμό και είχα ακούσει διάφορους ψυχιάτρους, του ζητώ συγγνώμη τώρα αν μιλήσω έτσι, αλλά δεν γνωρίζουν αν δεν είναι στη θέση της βιαστήσης, να το πούμε έτσι. Βεβαίως. Δεν μπορούν να ξέρουν πώς έχει δει τα μάτια του βιαστή της, πώς έχει νιώσει εκείνη την ώρα και λέω, μα δεν παίζει ρόλο το όλο της πράξης, πες ό,τι γίνεται. Mm-hmm. Παίζει ρόλο από εκεί και μετά, πώς διαμορφώνει η γυναίκα που βιάζεται τη ζωή της. Γιατί μετά γίνεται ένα περίεργο πράγμα και κατευθύνεται η ζωή της σύμφωνα με αυτό που έχει περάσει, με αυτό που έχει βιώσει. Δηλαδή θέλει να μείνει με έναν άντρα, λέω ίσως, γιατί φοβάται μην της ξανασυμβεί. Θέλει ένα στήριγμα δίπλα της. Μια ασφάλεια. Κάνεις λοιπόν τη μία σχέση πίσω από την άλλη, χωρίς να είναι ο απόλυτος έρωτας, αλλά γιατί νιώθεις ασφάλεια, αυτό που λες. Ότι θα κοιμηθείς το βράδυ με αυτόν, ή θα βγεις έξω και θα σε γυρίσεις σπίτι σου έστω αν δεν κοιμηθείς. Και δεν θα σε πειράξει κανένας. Και δεν θα σε... Ναι. Είναι τα μάτια του βιαστή έπειτα. Παιδιά, η κοπέλα, εάν συνεχιστεί αυτό το πράγμα, έχει να ακούσει πάρα πολλά. Μιλάς για τη σχολή. Ναι. Και όχι μόνο αυτή. Για όσες. Εγώ όταν πήγα τότε στην αστυνομία, προσβολή, νιώθει η γυναίκα έτσι προσβολημένη. Σχέτη, πήγε στην ναι, αστυνομία. Πήγα και δεν έγινε τίποτα. Δεν έγινε τίποτα. Τίποτα. Ήταν γνωστό ο άνθρωπος. Ήμουν 16 της οικογένειας, αλλά αυτό θα ήθελα να το ξεπεράσουμε. Να πω ότι από την αστυνομία... Ρωτάω, γιατί φαίνεται τελικά ότι οι άνθρωποι του μόνο, που είναι γνωστοί και του κοινωνικού περιβάλλοντος. Μόνο, γιατί τους έχεις... ή άνθρωποι της δουλειάς σου, έτσι, αυτό που λέμε, ναι, αυτός ναι, που έχει ισχυρή θέση. Ή της οικογένειας όταν είσαι μικρότερη, γιατί εγώ ήμουν 16 στα 17, κάπου εκεί πέρα. Έχω κάνει και ένα ψηλό delete σε αυτή την εποχή, για να είμαι ειλικρινής. Ναι. Όταν πήγα στην αστυνομία, σου μιλάνε λίγο άσχημα. Σου μιλάνε άσχημα, χωρίς να το θέλουν. Και ξέρεις, εκείνη τη δεκαετία, μιλάμε τώρα για το 76-77, παιδιά. Ήταν ότι η γυναίκα τα θέλει ο ποπός της, ας πούμε. Ήταν αυτό το στυλ. Α, είχες αυτή την αντιμετώπιση, δηλαδή. Όχι, έτσι σκέφτονται. Το καταλαβαίνεις μετά από χρόνια. Όταν σου λένε και πώς έγινε, και τι, και πού να τον βρούμε εδώ πέρα, έρχονται τόσοι Ελληνοαμερικανοί και έχουν γίνει τόσες αυτές για βιασμούς και πού να βρεθεί τώρα. Τους το είπες. Όχι και στον πατέρα μου, μόνο στη μητέρα μου, αλλά δεν με πίστεψε. Ήμουν λίγο και εμένα η φαντασία μου οργίαζε κάποιες φορές. Οπότε να πω για έναν γνωστό άνθρωπο. Μάλιστα, είναι συγκλονιστικά. Είναι συγκλονιστικά. Και εδώ λοιπόν θα πρέπει επιτέλους τα θύματα κακοποίησης να μιλούν ανοιχτά.